ελικόπτερα πάλευα να ελέγξουν ένα μέτωπο. Είναι πόλεμος για μας. Μην το ρίχνετε εκεί πέρα, υπάρχει πρόβλημα. Και οι διάσπαρτες αιστείες απειλούσαν. Πάμε κατάκολο για νερό και μετά πάμε καλύτερα. Οι πιλότοι παίρνουν εντολή να επιστρέψουν και να ετοιμαστούν. Και τώρα υπάρχει και δεύτερο μέτωπο. Το Καναντέρ θα επιχειρήσει ξανά και ξανά. Οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας συντρίμια ακόμα φλέγοντα, το θυσία έπεσαν στο καθήκον. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη την ώρα στην περιοχή έπνεαν ισχυρή άνεμη και υπήρχε πυκνός Ήταν το καλοκαίρι φέτος, κύριε Μαζαράκη. Ένα δράμα. Μία τραγωδία. Μία τραγωδία που παίχτηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τα τραγικά αποτελέσματα τα έχει δει όλος ο κόσμος στις τηλεοράσεις. Μπορώ να πω... Τι αποτελέσματα βλέπετε εσείς όταν πετάτε από πάνω? Αυτό ήθελα είναι να αυτά πω... που δεν βλέπουμε εμείς στις τηλεοράσεις. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι η τραγωδία αυτή που στην ουσία ήταν μία οικολογική καταστροφή φαίνεται μόνο αν θα πετάξει με το αεροπλάνο πάνω από τις κατεστραμμένες περιοχές. Το μεγαλείο αυτό σε εισαγωγικά της καταστροφής μόνο τότε φαίνεται και σου δημιουργεί μια απέραντη θλίψη. Γιατί η καταστροφή ήταν κυριολεκτικά μεγάλη και απέραντη, όπως είπα προηγουμένως. Το μισό της Πελοποννήσου, το μισό της Δυτικής Πελοποννήσου είναι ολοκληρωτικά καμένο. Η μισή Εύβοια είναι κατεστραμμένη. Το Πήλιο, πάλι τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι το φετινό καλοκαίρι σε μέγεθος καταστροφής. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι οι φωτιές αριθμητικά ήταν λίγες, αλλά το μέγεθος της καταστροφής ήταν τεράστιο. Ίσως να μην έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία μας. Πού πετάξατε, κύριε Καστρινάκη? Βρέθηκα σε όλες τις δασικές πυρκαγιές που ανέφερε ο διοικητής της μοίρας μας, τόσο στην Πελοπόννησο, όσο και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στο Πήλιο, όπως και στην Εύβοια. Και πράγματι αυτό που αντικρίσαμε ήταν απογοητευτικό. Όταν είσαι στο κόκπιτ, τι νιώθετε? Έχετε κάποιο, περνάει τίποτα άλλο από το νου σας εκτός από τη φωτιά? Σκέφτεστε την οικογένειά σας εκείνη τη στιγμή? Έχετε παιδιά? Είναι αρχή μας και ισχύει για όλους τους χειριστές της πολεμικής αεροπορίας. Ανεβαίνοντας τη σκάλα στο αεροσκάφος, αφήνουμε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει κάτω, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό, με σκοπό να αποδώσουμε κατά κύριο λόγο τα μέγιστα. Και κατά δεύτερο λόγο για να παραμείνουμε και να είμαστε κατά το δυνατόν ασφαλείς, γιατί αν εμπλέξαν συναισθηματικά σου σε αυτή τη διαδικασία, τότε σε απασχολούν πράγματα τα οποία δεν σε αφήνουν να λειτουργήσεις με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση. Είναι πάντα ανθρώπινο αυτό? Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, αλλά μπορούμε και το κάνουμε εφικτό. Για να είμαστε πάνω απ' όλα εμείς ασφαλείς για τους εαυτούς μας και για τους άλλους γύρω μας. Ο φίλος μου, ο κ. Βερεντσάνος, είναι από το Βόλο. Και πετάξατε στο Πήλιο? Πέταξα, δυστυχώς. Έτυχε να είμαι εκεί στο κλιμάκι του Βόλου και ήμουν από την αρχή μέχρι το τέλος. 6 μέρες συνέχεια που πετάγαμε και η απογοήτευση ήταν πολύ μεγάλη. Δυστυχώς. Κύριε Καστρινάκη, έχετε βρεθεί σε κατάσταση που να πρέπει να σώσει τον εαυτό σας και το αεροπλάνο σας? Σίγουρα έχουν υπάρξει σε όλους μας πολύ δύσκολες στιγμές, οριακές θα το έλεγα. Αλλά νομίζω ότι η απόδειξη ότι είμαστε σήμερα εδώ σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα ανταπεξερχόμαστε. Κύριε διοικητά μου, αυτά τα αεροπλάνα που βλέπω και τα άλλα τα καινούργια, γιατί έχετε δύο τύπους αεροπλάνων, δεν έχει τρόπο διαφύγησης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα, πρέπει να σωθείς και εσύ και το αεροπλάνο και να γυρίσεις ασφαλής πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Η φιλοσοφία του πυροσβεστικού αεροσκάφους είναι όπως είναι το μεταφορικό αεροσκάφος που μεταφέρει κόσμο. Οτιδήποτε και αν συμβεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, είσαι εκπαιδευμένος και έτοιμος να ανταπεξέλθεις στη δυσκολία, να σώσεις το αεροπλάνο και τον εαυτό σου. Πετάτε με δύο πιλότους. Έχουμε δημελές πλήρω μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Δεν προβλέπεται τουλάχιστον από τα εγχειρίδια της ΠΑ να έχουμε πλάνο μηχανικό κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, σας έβλεπα από το σπίτι μου, στο Πήλιο, γιατί είναι πολύ ψηλά. Σε κλάνουν τα δευτερολέπτου να πέφτετε έτσι και να ξανασηκώνεστε λίγο πιο πέρα, και που είναι τα νησάκια. Και σκεφτόμουν, τι κάνετε άμα έχει θάλασσα. Άμα έχει θάλασσα,
Με πολλά μποφόρ, τι κάνετε? Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Υπάρχουν τεχνικές που μπορείς ακόμα και με πιο άσημη θάλασσα να κάνεις υδροληψία. Βέβαια πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο επικίνδυνα. Αλλά πάτε μέσα στα όρια που προβλέπονται και πάτε με γνώμονα την ασφάλεια του αεροπλάνου και την δικιά μας. Μπορείτε να μου περιγράψετε τη σειρά πώς γίνεται? Φεύγετε από εδώ, φέτος είχατε απογκεντρωθεί νομίζω σε όλα τα... Ναι, όπως κάθε πυροσβεστική περίοδο τα τελευταία χρόνια γίνεται διασπορά των αεροσκαφών με την έναρξη της πυροσβεστικής περίοδου. Αλλά το κέντρο είναι ένα επιχειρήσεων? Το κέντρο επιχειρήσεων ανήκει στην πυροσβεστική και από εκεί γίνεται ο συντονισμός. Από εκεί παίρνουμε την εντολή και διασπείρουμε τα αεροσκάφη μας σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος είναι εύλογος. Η ταχύτητα της επέμβασης στην περιοχή της φωτιάς. Μάλιστα. Αυτό γίνεται με το ξεκίνημα κάθε πυροσβεστικής περίοδου. Έτσι επανδρώνουμε τα κλιμάκια μας που βρίσκονται από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αδραβίδα και Μάλιστα. από την Πρέβεζα μέχρι τη Σάμο. Με τη Σάμο. Πέστε μου λοιπόν, ποια είναι η κανονική διαδικασία? Σηκώνεστε από εδώ? Η κανονική διαδικασία είναι όλος ο κόσμος, όπως ξέρετε, οι χειριστές. Πόσοι είσαστε, 200? Οι οποίοι είμαστε 100 στη μοίρα και άλλοι τόσοι περίπου συνάδελφοι στην αδερφή μοίρα. Μάλιστα. Την 300 με τα καινούργια. Σύνολο είμαστε περίπου 200. Με πόσα αεροσκάφη? Με 13 και 8 αεροσκάφη 21. Αντίστοιχα, μιλάμε για 21 αεροσκάφη. Αυτά είναι τα δικά μας υπτάμενα μέσα. Μιλάμε για τα Καναντέρ πάντοτε. Οι άλλες χώρες έχουν τόσα ή έχουν περισσότερα? Οι άλλες χώρες έχουν λιγότερα από εμάς. Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα υπτάμενα μέσα. Και το καλοκαίρι ενισχύεται με ακόμη περισσότερα, με νοικιαζόμενα αεροσκάφη από το εξωτερικό, με ελικόπτερα. Μάλιστα. Το καταλαβαίνω. Πέστε μου λοιπόν, πώς είναι μια κανονική σας μέρα με φωτιά? Η διαδικασία είναι ότι εμείς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα από το πρώτο φως. Πρώτο φως σημαίνει 30 λεπτά πριν από την ανατολή του ήλιου. Όταν ακόμη είναι περίπου σκοτάδι. Αχνοφαίνεται. Βρίσκεται λοιπόν ο κόσμος σε ετοιμότητα, στους χώρους τους προβλεπόμενους και από εκεί και πέρα περιμένουμε ανά πάσα στιγμή να μας δοθεί η εντολή για μια απογείωση. Δίδεται η εντολή. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να, από την εντολή ως την απογείωση? 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά το αεροπλάνο με τους χειριστές πρέπει να βρίσκεται στον αέρα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από την απόσταση της φωτιάς από το αεροδρόμιο απογείωσης και ανάλογα προσθέτουμε τον χρόνο. Αλλά σε 20 λεπτά πρέπει να βρισκόμαστε στον αέρα και είμαστε πάντα στον αέρα. Κύριε Καστάκη, πήρατε την εντολή. Τι κάνετε? Είστε στον αέρα. Τι κάνετε μετά? Με το που λαμβάνουμε την εντολή, πρέπει σαφώς να απογειωθούμε στον προβλεπόμενο χρόνο, που συνήθως προσπαθούμε ώστε να τον μικρύνουμε κατά το δυνατόν. Απογειούμενοι πάντα σε σχηματισμό, μεταβαίνουμε στην περιοχή της πυρκαγιάς, όπου σε συνεννόηση και συνεργασία με τις δυνάμεις εδάφους στην συγκεκριμένη περιοχή, αναλαμβάνουμε δράση.